Καλησπέρα, Ελίνα, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στην οδό στη συμβολή Αλεξάνδρας Μελουκάριος. Ακριβώς εδώ βρισκόταν ο Έαντας. Όλα έγιναν εντελώς ξαφνικά, ήταν ευνηδιαστικό. Εμείς βρισκόμασταν εκεί στο σημείο, περιμέναμε όλη την απόφαση, την ετοιμιγορία. Και ξαφνικά ο Έαντας άρχισε να ρίχνει νερό. Αυτή τη στιγμή, όπως μπορείτε να δείτε, το πλήθος έχει διαλυθεί. Έχουν γίνει ρήψεις αρκετών χημικών, θέλω να σου πω, Λίνα. Η κατάσταση είναι αποπνικτική. Μπορείτε να δείτε ακόμα και κάδους να καίγονται, σκουπίδια. Ενώ αρκετοί έχουν μπει μέσα στις πολυκατοικίες. Και όση έτσι, ώρα μας μιλάς, Γεωργία, εμείς παρακολουθούμε ακριβώς εκείνα τα λεπτά όπου ξέσπασαν τα επεισόδια στην οδό Λουκάρεως, λοιπόν, και Αλεξάνδρας, με τον Έαντα να ρίχνει νερό στους νεαρούς. Ορίστε. Είναι η αρχή των επεισοδίων και μας έλεγες λοιπόν ότι πολλοί είναι αυτοί που αυτή την ώρα σπέδουν στις γύρω πολυκατοικίες για να προστατευθούν, γιατί έχουν πέσει πάρα πολλά χημικά στην περιοχή. Ακριβώς έπεσαν πολλά και μαζικά τα χημικά, θέλω να σου πω, Λίνα. Όπως μπορείτε να δείτε, το πλήθος διαλύθηκε. Έχουν μπει σε καταστήματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά, έτσι ώστε να αναζητήσουν κάποια βοήθεια. Να σας πω πως λίγα λεπτά πριν ο Έαντας κάνει την χρήση, εδώ ακούγαμε από τα μπαλκόνια, ήταν κρεμόντουσαν κόσμος, χειροκροτούσαν, ακούγοντας μία-μία τις αποφάσεις, τις ενοχές των κατηγορουμένων. Και όλα έγιναν εντελώς ξαφνικά, πριν καν ολοκληρωθούν. Βλέπετε τώρα με την βοήθεια του κονολήπτη μας, του Κώστα, του Ντάμπου, διάσπαρτος κόσμος να βρίσκεται εδώ επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας, ενώ ο φραγμός που είχαν στήσει εδώ η αστυνομία ήδη έχει κοπεί σε κάποιο σημείο. Δεν περνούσε κανείς, δεν έπεφτε καρφίτσα. Ακόμα και έξω από το εφετείο βρισκόντουσαν μόνο δημοσιογράφοι. Να σου πω πως εδώ στην σημερινή ιστορική απόφαση προσέλκυσε και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης. Βρίσκονται εδώ σε αυτό το σημείο δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο να καταγράψουν αυτή την ιστορική απόφαση. Δηλώνουν παρόντες. Ενώ επίσης πολιτική ηγεσία και καλλιτέχνες ήταν εδώ, χειροκροτούσαν. Ακουγόντουσαν όλα από τα μεγάφωνα, βήμα-βήμα, λέξη-λέξη. Όταν κάτι μαθαινόταν εδώ στη λεωφόρα Αλεξάνδρας, ακουγόταν από τα μεγάφωνα και ο κόσμος είχε την πληροφόρηση και μπορούσε να αντιδράσει αναλόγως. Και η εικόνα της ημέρας θα έπρεπε κανονικά, Σοφία Φασουλάκη, και αυτή θα μείνει, αυτή πρέπει να μείνει. Είναι η εικόνα της Μάγδας Φίσα, εδώ ακριβώς βλέπουμε, με σηκωμένες τις γροθιές της, να παίρνει με κάποιον τρόπο ικανοποίηση για το θάνατο του παιδιού της.